Αναγκαία θεωρεί τη δημιουργία κέντρου παλαιοντολογία στη Μιλιά Γρεβενών η καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ευαγγελία Τσουκαλά, μετά την ανακάλυψη των μεγαλύτερων χαβλιόδοντων στον κόσμο που χρονολογούνται πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια. Με βάση λοιπόν τη σπουδότητα και τον διεθνή αντίκτυπο, αποφασίστηκε να ιδρυθεί ένα μεγάλο κέντρο παλαιοντολογία για να στεγάσει όλα αυτά τα πολύτιμα πολιθώματα. Η μεγάλη ανακάλυψη ήρθε το 2007 και προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι διαδικασίε ένταξη του έργου σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ δεν προχώρησαν ποτέ. Παρόλο που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κίνησε όλε τι διαδικασίε σε συνεργασία με του φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση. Έγιναν σχετικέ μελέτε, αλλά δυστυχώ το θέμα κάπου σταμάτησε, δεν γνωρίζω πού, και έτσι δεν έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Δεν εντάχθηκε δηλαδή στο ΕΣΠΑ για να προχωρήσει η ίδρυσή του. Περισσότερα από 40.000 άτομα επισκέφθηκαν τη Μιλιά την τελευταία πενταετία προκειμένου να δουν από κοντά τους μεγαλύτερους χαυλιόδοντες στον κόσμο που έχουν μήκος 5,2 μέτρα. Είναι μοναδικά, έχουν μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως τους μεγαλύτερους χαυλιόδες στον κόσμο, 5 μέτρων, ενός μαστόδοντα 3 εκατομμυρίων ετών. Είναι μοναδικά γιατί έλκουν το παγκόσμιο επιστημονικό ενδιαφέρον, άρα επιστημονικά, κοινωνικά και τουριστικά είναι από τις κορυφαίες εκφράσεις της παλαιοντολογίας, πιστεύουμε, και στην Ελλάδα πλέον. 200 ειδικοί επιστήμονες αναμένονται στα Γρεβενά, στο πλαίσιο του 6ου Διεθνού Συνεδρίου, για να δουν από κοντά τα ευρήματα που θα τους ταξιδέψουν 3 εκατομμύρια χρόνια πριν θα έρθουν 200 ειδικοί επάνω στα προβοσκηδωτά από όλο τον κόσμο από την εποχή του Μαμούθ μέχρι τα 10 εκατομμύρια χρόνια όλοι οι κορυφαίοι στον κόσμο για να δούνε αυτά τα ευρήματα της μιλιάς και της χιάτιστας. Για την ανακάλυψη αυτή η Ευαγγελία Τσουκαλά απέσπασε το ειδικό βραβείο Τζουζέπε Σκιάτσα, το οποίο θα τη απονεμηθεί το Σάββατο σε ειδική εκδήλωση στο Βατικανό. Αυτό το ένασμα τη διεθνού διάκριση ξεχωρίζει την παλαιοντολογία και ξεχωρίζει και την Ελλάδα στον τομέα αυτό. Η ανακάλυψη των μεγαλύτερων χαβλιόδοντων στον κόσμο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων των τηλεοπτικών δικτύων ενώ έως σήμερα υπάρχουν 6.500 δημοσιεύσεις στον έντυπο τύπο.